Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Κουράκος και ο Ιάκωβος έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις, ειδικά μετά τον γάμο της Ιουλίας. Ο Ιάκωβος όμως συνεχίζει να κάνει παρέα με ένα άτομο, το οποίο δυσανασχέτει πολύ τον Γιώργη. Ο Ιάκωβος εκτιμά πολύ τον Στάθη. Παρά τα όσα έγιναν ανάμεσα σε εκείνον και στην αδερφή του, προσπαθεί να κρατά τις ισορροπίες δίνοντας τις κατάλληλες συμβουλές. Ο Στάθης τον επισκέπτεται ακόμη, και μαζί περνούν ευχάριστες στιγμές. Ο Κουράκος όμως θα μάθει πως ο Ιάκωβος διατηρεί αυτή την κρυφή φιλία, θέλοντας να απομακρύνει τελείως τον άνθρωπο αυτόν από τη ζωή της Ιουλίας, αποφασίζει να κάνει μια συζήτηση με τον Ιάκωβο. Συγκεκριμένα ζητάει από τον Ιάκωβο να κουβεντιάσουν, τονίζοντας του πως είναι ενοχλημένος από τις παρέες του. Του ζητάει με πολύ ήρεμο τρόπο να σταματήσει να κάνει παρέα με τον Στάθη, κόβοντας τα πολλά-πολλά. Ο Ιάκωβος, σίγουρος για τις απόψεις και για τις αποφάσεις του, του φωνάζει πως δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό. Ξεκαθαρίζει στον Γιώργη πως δεν έχει να φοβάται τίποτα και πως ο ίδιος είναι υπεύθυνος για τους φίλους που επιλέγει στη ζωή του. Ο Κουράκος εκνευρίζεται, όμως δεν το δείχνει. Θα είναι αυτά τα πρώτα μαύρα σύννεφα, ανάμεσα στον Βρετάκο και στον Γιώργη Κουράκο. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.